μεγάλη χριστουγεννιάτικη συναυλία παρουσίασε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με έργα των Βόλφγκανγκ Αμαντέους, Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και Λιρόι Άντερσον. Στην αίθουσα Βασίλειος Πυρσινέλλας του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών το βράδυ της Τρίτης. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε μια χριστουγεννιάτικη συναυλία ειδικά για τους μαθητές των σχολείων της περιοχής μας. Την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών διεύθυνε ο αρχιμουσικός Νίκος Χαλιάσας, ο οποίος μίλησε στο Ήπειρο στη Βιέννα για τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με στόχο, όπως υπογράμμισε, να καλυφθεί ένα σημαντικό κενό στο κομμάτι της μουσικής παιδείας στην χώρα μας. Ήταν υπέροχη αίσθηση. Πάντα είναι πανέμορφα όταν παίζουμε μπροστά σε παιδιά, ώστε να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ορχήστρα, τα όργανα, τους μουσικούς, τα έργα. Αυτό είναι πολύ βασικό και λείπει από την παιδεία γενικότερα και τη μουσική παιδεία ειδικότερα της χώρας μας. Οπότε με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, της οποίας και είμαι μέλος, έχω τη χαρά να είμαι μέλος, κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε με μικρότερα σύνολα, είτε με μεγαλύτερα, είτε με όλη την ορχήστρα, όπως τώρα, ούτως ώστε να φέρουμε τη μουσική όσο να τον πιο κοντά στα παιδιά και ή δυνατόν σε όλες τις γωνιές της πατρίδας μας. Πώς τα παιδιά ανταποκρίνονται έτσι σε αυτή τη μουσική, και το πόσο παιδιά είναι ένα κομμάτι που λείπει κάπως από αυτές τις και ίσως... Σαφώς και λείπει, γιατί λείπει από παντού. Έτσι, όπου και να ανοίξουμε ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα ακούσουμε συχνά κλασική μουσική. Οπότε τα παιδιά πολλές φορές ακούνε για πρώτη φορά ή βλέπουν για πρώτη φορά τα όργανα και την ορχήστρα από κοντά και πραγματικά εντυπωσιάζονται. Και πολλές φορές κιόλας είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον και πολύ φυσικά σημαντικό και συγκινητικό για μας όταν ξαναπηγαίνουμε σε ένα μέρος μετά από 2-3 χρόνια και βλέπεις παιδιά που σου λένε ότι μετά την παρουσίαση που κάνατε πήγα και άρχισα όργανο. Γιατί πραγματικά έτσι, τα αγγίζει, αισθάνονται ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι σημαντικό και το πλησιάζουν αμέσως. Το πρόγραμμα που παρουσιάσατε σήμερα. Το πρόγραμμα ήταν προσαρμοσμένο στις χριστουγεννιάτικες ημέρες, σαφώς. Δηλαδή ο Καριοθράφης που είναι το πιο διάσημο χριστουγεννιάτικο παραμύθι, τον οποίο τον παρουσιάσαμε με πολύ ιδιαίτερη προβολή animation από πίσω. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ίσως στα παγκόσμια χρονικά. Έγινε μια εκπληκτική δουλειά από την ομάδα που δούλεψε σε αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι θα αφήσει εποχή αυτό ως μουσική και εικόνα ταυτόχρονα. Επειδή εντάξει, ως γνωστόν ο Καριοθράφης είναι μπαλέτο και συνήθως, όχι συνήθως, πάντα χορεύεται ή άντε αν δεν υπάρχει το μπαλέτο να παιχτεί μόνο από την ορχήστρα. Αλλά με προβολή animation δεν έχει ξαναγίνει. Και κάποια χριστουγεννιάτικα άλλα. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες του Λιρόι Άντερσον που είναι γραμμένες για συμφωνική ορχήστρα, πολύ όμορφα και εντάξει, αυτές είναι και γνωστές στα αυτιά όλων μας, ας πούμε, αυτές τις ημέρες και νομίζω ότι τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν. Έχει συνέχεια το ταξίδι αυτό, θα πιστεύω. Έχει συνέχεια, ναι, τώρα πηγαίνουμε. Όχι πολλές, εντάξει, στη Βέρεια πηγαίνουμε τώρα. Οπότε αύριο θα είμαστε με εκπαιδευτικό το πρωί και συναυλία το βράδυ στο Μέγαρο της Βέρειας. Κλείνοντας έτσι, γιατί είναι καλό για αυτές τις ηλικίες να ακούμε κλασική μουσική. Κλασική μουσική ανοίγει το μυαλό και όχι μόνο. Εντάξει, όλες οι άλλες μουσικές μπορεί να και εμείς ακούμε εντάξει, στον ελεύθερο χρόνο μας ή στο αυτοκίνητο μέσα ή το βράδυ κάποια στιγμή θα πας να ακούσεις λίγο jazz ή δεν ξέρω τι, έτσι, και pop και rock, αλλά όλες αυτές οι μουσικές είναι πολύ απλοϊκές μπροστά στην κλασική μουσική. Είναι σαν να συγκρίνουμε, ας πούμε, την Ακρόπολη με ένα πολύ όμορφο εξοκλήσι, ας πούμε. Που πας και το βλέπεις και λες τι ωραίο το εξοκλήσι. Αλλά το εξοκλήσι δεν έχει την αρχιτεκτονική που έχει η Ακρόπολη. Έτσι κάνω μια απλή, απλοϊκή σύγκριση, ας πούμε, για να μπορεί να καταλάβει κανείς εύκολα τη διαφορά μεγέθους. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας και όλα αυτά τα έργα έχουν αντέξει το χρόνο, έτσι, 100, 200, 300, 400 χρόνια. Τα άλλα τα κομμάτια της pop μουσικής, ας πούμε, κρατάνε ένα μήνα, δύο μήνες, τέλος. Άμα είναι κάποιο πραγματικά πολύ σημαντικό, έτσι, θα μείνει και αυτό στην ιστορία. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι και πολλά χρόνια πίσω, είναι 50 χρόνια, 60. Βλέπουμε κομμάτια τα οποία πραγματικά ήταν αριστουργήματα σε αυτή τη μουσική, στην pop, στη rock. Ακόμα τα ακούει ο κόσμος. Αλλά τα περισσότερα όμως είναι, εντάξει, το παίξαμε μια-δύο εβδομάδες, έφυγε, πάει το επόμενο. Είναι αναλώσιμα. Τα ίδια και τα ίδια.
κλασική μουσική μένει. Είναι κάτι, γι' αυτό λέμε, είναι κλασικό. Είναι κάτι κλασικό τέρμα. Όπως μια Ακρόπολη που είπα πριν μένει στους αιώνες, έτσι και η κλασική μουσική μένει στους αιώνες.